προς σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ευρώπης για την Ουκρανία. Αμερικανός ειδικός. Η συμμαχία μπορεί να καταρρεύσει το 2025. Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ. Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να καταρρεύσει λοιπόν μέχρι το 2025 λόγω των αυξανόμενων αντιφάσεων μεταξύ της θέσης του Ρεπουμπλικανού Κόμματος των ΗΠΑ και των συμφερόντων των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, γράφει ο Φίλιπς Πέισον Όμπριν, καθηγητής στρατηγικών σπουδών, σε άρθρο του στο περιοδικό The Atlantic. Αφού επαινεί το ΝΑΤΟ ως την πιο επιτυχημένη ομάδα ασφαλείας στην σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, ο Μπριν προειδοποιεί ότι το μπλοκ μπορεί να καταρρεύσει μέχρι το 2025. Η αιτία αυτής κατάρρευσης θα είναι η βαθιά διαφορά στις προοπτικές μεταξύ της λαϊκίστικης πτέρυγας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, της οποίας ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πλέον αποτελεί ξεκάθαρα την πλειοψηφία του Τζομπ και των υπαρξιακών ανησυχιών για την ασφάλεια μεγάλου μέρους της Ευρώπης. Ο άμεσος καταλύτης για την κατάρρευση θα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, έγραψε. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024, η νέα κυβέρνηση μπορεί να σταματήσει κάθε υποστήριξη προς την Ουκρανία, κάτι που τελικά θα διχάσει την Ατλαντική Συμμαχία, κάτι για το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προετοιμαστεί. Εάν ενισχυθεί η φιλορωσική και αντιουκρανική θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για να στηρίξουν το Κίεβο. Επιπλέον, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να προετοιμαστούν για μια πραγματικότητα στην οποία οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν το ΝΑΤΟ και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προηγουμένως ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν ως Προέδρου των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 43,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι υπερβολικές δαπάνες για την Ουκρανία, οι οποίες είναι δεκάδες δισεκατομμύρια περισσότερα αν συνυπολογιστούν οι ανθρωπιστικές και άλλες μορφές βοήθειας, αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό σημείο συζήτησης στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ, η οποία πιθανότητα θα ξεκινήσει τον χειμώνα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.